Την καθιερωμένη πλέον σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια πραγματοποίησαν σήμερα οι αρμοδίοι φορείς των Σερών για το συντονισμό των ελέγχων στην περιφερειακή μας ενότητα. Την ικανοποίησή του για την πορεία των ελέγχων εξέφρασε ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και όπως σας είχα δείξει και έδειξα μέσα στους πίνακες, πάρα πολύ εύκολα ανεβαίνουν τα κρούσματα και δύσκολα κατεβαίνουν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε περίπου 328, αν θυμάμαι καλά, κρούσματα. Πέσαμε στα 260. Είναι πάρα πολλά. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί αυτό και κάθε εβδομάδα να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχουμε τους πίνακες εδώ, σας τους έχω παρουσιάσει. Υπάρχει καλός συντονισμός των υπηρεσιών και υπάρχει και, βλέπουμε και από τον κόσμο, μια άλλη λογική, ότι θέλουν όλοι να εφαρμόσουν τα μέτρα και προσπαθούν περισσότερο. Ο κύριος Σπυρόπουλος τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να εφαρμόζουν τα μέτρα με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο τράπεζες των Σερών. Θα πρέπει και οι τράπεζες να ευαισθητοποιηθούν και να κλείσουν αυτά τα ραντεβού που πρέπει ώστε να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς θα πραγματοποιούν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Είναι βέβαιο ότι τώρα που είμαστε κοντά στις γιορτές, ότι θα παρατηρηθούν, επειδή ανοίγει και σιγά σιγά η αγορά, θα παρατηρηθούν πάλι. Κόσμος να είναι έξω, θα τους παρακαλούσα όλους να είναι προσεκτικοί, να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να προστατεύσουν τους οικείους τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να ακούσουμε, να συμβουλευτούμε τους ανθρώπους που μας ελέγχουν. Ο στόχος μας δεν είναι να μπουν τα πρόστιμα. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας.